Σήμερα η καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκεται εδώ στη Λίμνη Πλαστήρα, στη συναυλία του Χατζηγιάννη, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. Στόχος μας είναι να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά τον κανόνα του εσώρουχου. Τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα, ένα καλό και ένα κακό μυστικό. Τη διαφορά ανάμεσα στο δώρο και τη δωροδοκία. Οι δράστες στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι συνήθως από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Είναι πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται και έτσι δεν είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί ότι αυτό το άτομο έχει ως στόχο να το βλάψει. Έτσι λοιπόν, εμείς ερχόμαστε σήμερα εδώ προκειμένου μέσα από την περιπέτεια του Βίκτορα, την ιστορία κινουμένων σχεδίων που μοιράζουμε δωρεάν σε μικρούς και μεγάλους, να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς να είναι ασφαλή. Τι να προσέξουν, ποια αγγίγματα να επιτρέπουν και ποια να απαγορεύουν. Απευθυνόμαστε σε πολύ μικρές και τρυφερές ηλικίες. Απευθυνόμαστε σε παιδιά 4, 5, 6, 7, 8 ετών. Τα εργαλεία μας έχουν τρόπο απλό και κατανοητό για να επικοινωνήσουν όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί. Είναι σημαντικό κάθε παιδί να γνωρίσει ότι το σώμα του το ανήκει. Και το σώμα μου ανήκει σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να με αγγίξει χωρίς την άδειά μου. Είναι σημαντικό κάθε παιδί να γνωρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ακόμα και ένα χάδι ή ένα φιλί αν δεν το επιθυμεί. Μόνο έτσι θα μάθει να λέει όχι αμέσως σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σε ό,τι αφορά τα αγγίγματα, στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, υπάρχει καλό και κακό άγγιγμα. Το κακό άγγιγμα είναι στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχο. Εκεί το παιδί δεν πρέπει να επιτρέψει σε κανένα να το αγγίζει. Βεβαίως διευκρινίζουμε ότι όταν η μαμά του πλένει και το καθαρίζει, ο μπαμπάς, ανάλογα ποιος έχει τη φροντίδα, μπορεί μέχρι κάποια ηλικία να το αγγίξει αυτή την περιοχή. Όμως κανένας άλλος, ούτε ο θείος, ούτε ο ξάδελφος, ούτε ο παππούς, ούτε ένας γείτονας, ούτε ο προπονητής. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές και ξεκάθαρο. Όλα τα άλλα αγγίγματα στις υπόλοιπες περιοχές μπορεί να είναι καλά, αλλά και εκεί έχουμε διδάξει στο παιδί ότι το σώμα του το ανήκει και πρέπει να δώσει την άδειά του και τη συμμετάθεσή του. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τα μυστικά. Όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Οι δράστες, για να κρύψουν αυτό που συμβαίνει, ζητούν από τα παιδιά να το κρατήσει μυστικό. Έτσι το παιδί δεν θα έρθει να μας το πει και ο δράστης θα συνεχίσει να το παρενοχλεί. Πώς εξηγούμε σε ένα παιδί πότε ένα μυστικό είναι καλό? Μέσα από παραδείγματα. Για παράδειγμα, το να πούμε ότι θα κάνουμε ένα πάρτι εκπλήξη στην ομάδα, αυτό είναι ένα καλό μυστικό. Κάθε μυστικό όμως που δημιουργεί άγχος, φόβο, στεναχώρια ή αμηχανία δεν είναι καλό και τότε το παιδί δεν θα πρέπει να το κρατάει μυστικό. Αντίθετα, θα πρέπει να το λέει σε ένα μεγάλο που εμπιστεύεται, ώστε αυτός να παρεύει και να σταματήσει αυτό που γίνεται. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο δώρο και τη δωροδοκία. Ξέρετε, πολλές φορές ο δράστης προκειμένου να καλοπιάσει ένα παιδί, του προσφέρει γλυκά, του προσφέρει δώρα, προσπαθεί να κερδίσει την ερμηνεία του. Όμως είναι σημαντικό να θυμάται ένα παιδί ότι ποτέ δεν δίνουμε αντάλλαγμα για ένα δώρο που παίρνουμε. Και αν λαμβάνουμε από κάποια δεκτικά δώρα, είναι σημαντικό να το πούμε στη μαμά, ώστε πάλι η μαμά να παρέμβει. Πολλές φορές οι γονείς ανησυχούν πώς θα καταλάβω ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου από το οικείο περιβάλλον είναι ύποπτη. Εδώ υπάρχει ένας κανόνας. Ένας κανόνας που μπορούμε να βάλουμε ανάμεσα στο παιδί μας και σε εμάς, να ζητήσουμε δηλαδή από το παιδί μας να μας ενημερώνει σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη είναι όταν κάποιος του ζητάει να κρατήσει μυστικά και είπαμε νωρίτερα το λόγο. Και εδώ μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί να μας πει ποιον έχει μυστικό, αλλά δεν ρωτάμε ποιον είναι το μυστικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν το παιδί μας έχει μυστικά με ένα συμμαχητή του, με ένα συνομήλικο, αυτό μπορεί να είναι κάτι αυτό. Αν όμως το παιδί έχει μυστικό με έναν συμμαχητή, αυτό μπορεί να είναι υποκτή και τότε θα πρέπει να μάθει ποιο είναι το μυστικό. Η επόμενη περίπτωση είναι όταν κάποιος προσπαθεί να του προσφέρει δώρα και αναφέραμε το λόγο, και η τρίτη είναι όταν κάποιος προσπαθεί να το απομακρύνει και να το απομονώσει σε κάποιο χώρο, να βγει μαζί του μόνος σε κάποιο δωμάτιο ή σε μια αίθουσα ενός σχολείου ή στα ποδητήρια ενός γυμναστηρίου. Άρα, είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις να έχουμε ενημέρωση από το παιδί για να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου από το οικείο περιβάλλον είναι ύποπτη. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα με όλους όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Χατζηγιάννη, γιατί βρισκόμαστε εδώ στην είσοδο μαζί με εθελοντές να μοιράσουμε δωρεάν όλο το ενημερωτικό υλικό και να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες τους. Σας περιμένουμε.